ζωή. Από σταθμό σε σταθμό. Γεια σας! Βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και είμαστε έτοιμοι για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της Αμοργού. Πάμε να σας γνωρίσω τώρα με έναν από τους παλαιότερους κατοίκους εδώ στο νησί. Τι κάνετε? Εδώ, μόνιμοι και πάντα στο χωριό. Πάντα στο χωριό. Με παράπονο μου το λέτε όμως. Γιατί? Δεν ξέρω, έχετε κουραστεί τη ζωή στο χωριό που είναι τόσο ήρεμα. Όλη μου τη ζωή εδώ την είχαμε, θα κουραστώ. Α, ωραία. Καθίστε τότε να τα πούμε. Εσείς τι δουλειά κάνατε? Εγώ ήμουν τσιγκάρης. Και το επάγγελμα δεν υπάρχει σήμερα, έχει εκλείψει. Παίζει και βιολί. Και παίζει και βιολί. Ήπαιζα. Πήγα να μάθω τσιγκάρης και βιολί στον ίδιο μας τώρα. Πήγαινα λοιπόν το πρωί στη Λαγκάδα, απέναντι χωριό, και γύριζα το βράδυ. Επί 4,5 χρόνια. Έμαθα αυτές τις δύο τέχνες. Είχαμε και ένα παραδοσιακό λιοτρίβι εδώ. Το δούλευα γι' αυτό. Κάνα ψάρεμα, κάνα γεωργικά αυτά. Πότε με το βιολί, πότε με το τσαγκαριό. Ποια δουλειά πήγαινε καλύτερα, του μουσικού ή του τσαγκάρι? Κοίταξε, το τσαγκαριό ήταν μόνιμη δουλειά. Το άλλο ήταν χόμπι δηλαδή? Όχι, δεν ήταν χόμπι. Πληρωνόσασταν? Βεβαίως. Με τη γυναίκα σας πώς γνωριστήκατε? Έτυχε. Ήταν ξαναπαρτρεμένη. Ναι. Έχετε και ένα παιδί από άλλο γάμο? Ναι, εσείς την θέλατε πριν παντρευτεί τον πρώτο άντρα της? Ναι. Αλλά δεν είχατε θάρρος να της το πείτε? Βρέθησε όλα έκανα, έκανε το γάμο. Ύστερα η φύγε πήγε στη ξενιτιά. Είμαστε και συγγενείς λίγο. Ήσασταν συγγενείς? Δεύτερα. Δεύτερα ξαδέρφια. Η γονή μας αμαζιά. Κοίταξε, δεν παντρεύονται τα δεύτερα ξαδέρφια. Τώρα αν πας εκεί πέρα στο απέναντι χωριό στον ποτάμο, πόσο χωριό και εκείνο? Όλοι είναι δεύτερα, τρίτα ξαδέρφια. Πόσα χρόνια ζήσατε με τον πρώτο άντρα? Έξι. Έξι χρόνια. Ζει ο πρώτος άντρας σας? Ναι. Ωραία. Αλλά στη διάρκεια του γάμου σκεφτήκατε ότι ο κύριος Νίκος ήταν καλύτερος για σας? Ναι, ναι. Αρρώστησε μωρέ και την παράτησε. Πατέρα μάνα δεν είχα, πεάνανε. Τόσο ο Νίκολας είναι τώρα για πατέρας μάνα μου για όλα. Οι δικοί σας πώς αντέδρασαν όταν μάθανε ότι παντρεύεστε? Και μάνα μου και ο πατέρας μου πέρανε τώρα πεθαμένοι. Α, είχαν πεθάνει στο γάμο, ναι. Δεν ζούσαν? Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Ούτε και της κυρίας Μαρίας ζούσαν. Μια μητριά είχε και αυτή. Ήρθε στον κόσμο η Αργυρό. Και έγινε πιο πλούσια η ζωή σας, γιατί αποκτήσατε και το δικό σας το παιδί. Έχει το αργύριο γαλαργυρούλα. Γιατί δεν εισαγγείλει ο αργύριο στην Ιβγαλά. Εδώ ήμουν εγώ ελεύθερη. Ναι. Εδώ είμαι με την αδερφή μου. Έλα, εντάξει, θέλεις. Είναι κάτι που αν γυρίζετε το χρόνο πίσω από τη ζωή σας θα θέλατε να το διορθώσετε? Κοίταξε να δεις, εγώ αν μπορούσα τα μάτια μου που πάθανε να είμαι στο τσαγκαριό μου, το ήθελα. Σας λείπει η δουλειά σας δηλαδή? Βέβαια, πως δεν μου λείπει. Ακόμα και τώρα θα θέλατε να δουλεύετε, να δημιουργείτε. Ναι, 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 μ' άρεσε. Η γάτα λιγουρεύεται το ψαράκι σας. Πάμε να γνωρίσουμε τώρα τον κύριο Νικόλα. Ο Νικόλας δεν Κύριε Νικόλα, έχετε κοπάδι, νομίζω. Δεν έχω κοπάδι. Α, δεν έχετε? Μοιάζω για τσομπάνης. Βλέπω την γλίτσα. Εμείς εδώ το έχουμε και λόγω της ηλικίας μας. Ναι. Κρατάμε τα μπαστούνια εδώ. Είναι παραδοσιακά, αλλά και για την υγεία μας και για την ευστάθειά μας. Τέλεια. Το κρατάμε. Μπράβο. Εγώ πώς είναι τα πράγματα στο νησί? Εγώ ήμουν ναυτικός 35 χρόνια και έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Τώρα ήμουν από μικρός, είχα ρίζες αγροτικές. Και μ' αρέσει να απασχολούμαι λίγο έτσι, με λίγο περιβολάκι, με καμιά ελιά που μαζεύομαι εδώ. Οικογένεια έχετε? Οικογένεια έχω. Εμείς είχαμε την τύχη να κάνουμε οικογένειες από μικρή. 25 χρονών εγώ, 20 η γυναίκα μου τότε. Κάναμε δύο παιδιά και έχω εγγόνια. Να τα χαίρεστε. Που έχουν σπουδάσει. Ναι. Αλλά και όλος ο κόσμος. Τώρα αυτή την εποχή δυστυχώς βλέπω ότι δεν παντρεύονται οι νέοι. Είναι λόγω της καταστάσεως. Εργάζεται και η κοπέλα, η γυναίκα, εργάζεται και ο άντρας και δεν αφορούν πέρα. Το πιο μακρινό ταξίδι που κάνατε, πού ήταν? Σκανδιναβία πάνω, Νορβηγία, νότιο βόρειο πόλο. Με πλοίο? Με πλοίο, κρουαζιέρο. Πόσες μέρες? Σε κρουαζιέρο πλοίο δουλεύατε? Όλα τα χρόνια δουλεύαμε σε κρουαζιέρο πλοίο. Και τι δουλειά κάνατε ακριβώς? Μαγειρεύατε? Μαγειρεύαμε. Δηλαδή στο σπίτι σας μαγειρεύετε? Όχι, εσείς? Τώρα έχω τη σύζυγο. Ξεκουράζεστε τώρα? Τώρα όχι. Πόσο καιρό κάνατε να γυρίσετε στο σπίτι σας? Είχα κάνει και ένα χρόνο. Τόσο πολύ? Τα πρώτα χρόνια που είχαμε κάποιες οικονομικές δυσκολίες για να φτιάξουμε κάτι, ταξίδευα και ένα χρόνο.
και δύο. Και δεν γυρίζατε καθόλου. Ε, κοίτα να δείτε, γυρνάγαμε εδώ στον Πειραιά, πηγαίναμε μετά Καραβαϊκή, 6 μήνες και 6 μήνες στην Ελλάδα. Πειρασμούς είχατε στη δουλειά σας. Τι εννοείται πειρασμούς. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, γυρίσαμε έξω τον κόσμο, όλοι, σαν νέοι, όλοι εντάξει, υπήρχαν πειρασμοί, αλλά τους αποβάλαμε. Με τη γυναίκα σου πώς γνωρίστηκες τον όνομα σου. Λοιπόν, με τη γυναίκα μου γνωριστήκαμε τότε, δεν υπήρχαν οι καφετέριες και οι δισκοτέκ και πηγαίνανε. Τη γνώρισα έτσι, που είχαμε μεγαλώσει, είχαμε μια πηγή και πηγαίναμε και βάζαμε νερό και τη γνώρισα. Άρα ήταν έρωτας, δεν ήταν προξενιό. Όχι, όχι, έρωτας. Και γνωριστήκαμε, αλλά και τότε ήταν, σεβόταν ο ένας τον άλλο. Όχι τώρα με την πρώτη, με τη δεύτερη δόση είμαστε και αυτό, παντρεμένοι, όχι. Έπρεπε να παντρευτούμε και μετά γινόταν η ερωτελεσία. Ήρθε η ώρα τώρα να σας παρουσιάσουμε παραδοσιακή αμοριανή κουζίνα. Είναι δίπλα μου η κυρία Κορνηλία και ο κύριος Παναγιώτης από το λιμάνι της Κατίνας και θα δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει. Να ξεκινήσω από τη μαγείρισα, έτσι, την κυρία Κορνηλία. Ωραία, λοιπόν. Ελάτε λίγο πιο κοντά μου μόνο. Ναι, βεβαίως. Η αμοριανή μας σαλάτα είναι η βάση της χωριάτικη, αλλά έχει ξινομιζήθρα, αμοριανή, κάπαρη, δικιά μας και ελιές, όπως και κρήτα μου, μαζεμένο από το νησί. Οι φαβατοκεφτέδες που γίνονται με πολύ ωραίο δυόσμο και διάφορα άλλα μυρωδικά, τηγανίζονται. Εδώ έχουμε τη φάβα την αμοριανή με καραμελωμένο κρεμμύδι και κάπαρη. Φάβα βγάζετε και εσείς στο νησί. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια η παραγωγή δεν φτάνει, είναι αλήθεια αυτό, οπότε παίρνουμε και από τα άλλα νησιά. Πού, από τη Σχοινούσα. Σχοινούσα και Δονούσα συνήθως. Παραδοσιακό φαγητό της Αμοργού, μαυρομάτικα με σπανάκι, το πατατάτο. Είναι κατσίκι κοκκινιστό με τις πατάτες, γιαχνί και σερβίρεται σε γάμους, βαφτίσεις, πανηγύρια και βέβαια η κακαβιά. Νησί είμαστε, ναι. Ψάρια πολλά και καλά. Τι ψάρια? Εδώ συγκεκριμένα έχουμε ένα πετρόψαρο, έχουμε δράκαινα και παθιό. Θα σας πω εγώ δύο λόγια για την οικογένεια τώρα για να πάρετε και μια γεύση για τι γίνεται εδώ. Η κυρία Κορνηλία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Γνώρισε τον άντρα της, τον ερωτεύτηκε, δεν ξέρω πού και πώς έγινε αυτό όλο. Ο κύριος Παναγιώτης είναι από την Αμοργό και έτσι ήρθε και εκείνη και μένει στην Αμοργό. Πόσα χρόνια? Από το 86 είμαι εδώ, είμαι πια αμοριανή. Μάλιστα. Εμείς γνωριστήκαμε στα Γιάννη. Εγώ φοιτήτρια εκεί, εκείνος στρατιώτης. Η Αμοργός έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα, το χειμωνιάτικο και το καλοκαιρινό. Έχει μια άγρια ομορφιά, αλλά το χειμώνα μερικές φορές είναι πραγματικά άγριο. Γιατρούς έχετε? Υπάρχει κέντρο υγείας, υποστελεχωμένο προς όλα τα νησιά βέβαια. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί σοβαρό, εσείς πού πηγαίνετε? Εντάξει, υπάρχει η Νάξος, η Σύρος που έχει νοσοκομείο, ναι. Ελικόπτερο στις πιο δύσκολες και πιο σοβαρές περιπτώσεις. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας εδώ από μωρά, δεν ήταν εύκολο. Είχαμε ανοιχτή επικοινωνία με γιατρούς μας στην Αθήνα. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Και η εκπαίδευση επίσης, και αυτή παρουσιάζει προβλήματα. Βρισκόμαστε τώρα στο μοναστήρι της Παναγίας της Κοζοβιώτισσας, εδώ στα ψηλά της Αμοργού είμαστε τώρα και είναι δίπλα μου ο πατέρας Πυρίδωνας για να μας πει δύο λόγια για την ιστορία του μοναστηριού. Εδώ το μοναστήρι της Παναγίας της Κοζοβιώτισσας είναι χτίσμα αρχικά του 9ου αιώνα, 812-13. Τότε το μοναστήρι εθεμελιώθη. Για να χτιστεί το μοναστήρι αυτό στο άγριο, δύσβατο, εμπολής επικίνδυνο τόπο που ο θρύλος τον θέλει δαιμονότοπο. Δαιμονότοπο θα μπει κατοικητήριο δαιμόνων. Το βάθος και το ύψος σε συνάρτηση, μικρές μεγάλες πηγές και παράλληλα η συνεχής πτώση των βράχων δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα ανασφάλειας, φόβου, επικίνδυνοτητας. Αυτό λοιπόν τον δαιμονότοπο κατά την παράδοση των θρύλων, η ρετήσα του διάλεξε η Παναγιά να μοιάζει με το δικό της τόπο που ήταν το Πάλε στην περιοχή Χωσιβά της Παλαιστίνης. Όταν το μοναστήρι της Παναγίας εκεί το λαϊλάτισαν οι Άραβες μέσα με τέλη 8ου αιώνα σε εποχή οικονομαχίας, οι μοναχίες σκόρπισαν ενθεκαχύσε. Πήρε ο καθένας να περισσώσει ό,τι μπορούσε και έφυγαν. Και όταν περάσαν εδώ τους Αμοργού νότιο-ανατολικά, βλέπουν αυτόν τον φοβερό βράχο να ομοιάζει καταπληκτικά με το δικό τους μέρος. Έκπληξη, θαυμασμός και ενθουσιασμός παράλληλα. Μένουν μοναχοί σήμερα? Σήμερα είμαι 3 μοναχοί. Ναι. Είναι εύκολη η ζωή σας? Η ζωή γενικά εύκολη και δύσκολη είναι παράλληλα. Και εύκολη και δύσκολη. Φέρει πίν. Κάποιος δόκιμος, όλοι εδώ πέρα δεν ήρθαν να γίνουν, λέει, γκαρσόνι. Μα παιδάκι μου,
ο μοναχός θα γίνει και εγκαρσόνη αν χρειαστεί. Τη σπάσει τα πάντα γέγονα ή να την ανσώσω. Είναι μαρτυρία πίστεως. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι καλό εύχομαι και σε εσάς και στον κόσμο όλο και να δώσει ο Θεός να αγαπήσουν το μοναστήρι, να ερωτευτούν το μοναστήρι και άλλοι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν είναι Αμοργίνη και όποιος και να είναι. Ακόμα και από άλλη εθνότητα. Ο Θεός δεν έχει εθνότητα. Εδώ στο νησί γνωρίσαμε και τη Μαρία, η οποία θα μας μιλήσει και εκείνη για τη ζωή της. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Μοριανή. Έχω σπουδάσει διοίκηση οικονομία επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είμαι μονογονέας και ζω μόνιμα με τις δύο μου κόρες στην Αμοργό. Γεννήθηκες εδώ στην Αμοργό. Ναι, σπουδές στη Σύρο. Και με τι ασχολήθηκες? Κοιτάξτε, εγώ έχω η επιχείρησή μας, το Πολυτίμη Studios, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή από το 1984 είναι από τα πρώτα ενοικιαζόμενα δωμάτια της χώρας της Αμοργού. Ανήκει στην οικογένειά μου αυτή τη στιγμή και με όταν συνταξιοδοτηθεί η μητέρα μου θα περάσει σε μένα και από μένα στις κόρες μου. Το έχεις διακοσμήσει πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία πέτρα είναι αυτή? Θα σας πω το μυστικό μας, η πέτρα που είδατε. Είναι ένα παλαιό κτίριο από το 1866. Τα Πολυτίμη Studios ήταν ένας χώρος από παλιό ελαιοτριβείο. Και οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή ήταν το ελαιοτριβείο. Παλιά εδώ πέρα ήταν ένα κοτέτσι το παλιό ελαιοτριβείο, γιατί είναι από το 1866, αγόρασε το οικόπεδο παππούς μου και καλλιεργούσε απ' έξω πατάτες. Μετά από αυτό, ο μπαμπάς μου ναυτικός, επειδή είδε ότι το μέλλον του νησιού είναι ο τουρισμός, επένδυσε τα χρήματά του και η μητέρα μου επιμελήθηκε τα πάντα. Και από τότε έχουμε, από το 1984 που λειτουργεί, έχουν γίνει δύο ανακαινήσεις. Οι γεύσεις εδώ στην Αμοργό είναι ανεξάντλητες. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Βρισκόμαστε στον Αμόργιαλο, είναι δίπλα μου ο Χρήστος, για να μας δείξει και εκείνος μέσα από τη δική του οπτική γωνία τις παραδοσιακές γεύσεις εδώ στο νησί. Καλησπέρα και την παράδοση με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, με απόλυτο σεβασμό, αλλά χωρίς να είμαστε και προσκολλημένοι 100% σε αυτό. Παραδοσιακό πιάτο των Κυκλάδων, περισσότερο της Νάξου, ο Καλόγερος, μοσχαράκι, μελιτζάνα, καλοκαιρινή, ντοματούλαυστη, κοκκινιστή σάλτσα. Το πατατάτο στα πανηγύρια φτιαγμένο με μοσχαράκι, κατσικάκι, αρνάκι. Εμείς το κάνουμε με χταπόδι. Δεν γίνεται τραπέζι Αμοργιανό χωρίς φάβα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και βέβαια είναι εδώ πέρα η δικιά μας από τον Βαγγέλη, δίπλα ένα παραγωγό ντόπιο των Λαβιανών. Εξαιρετική ποιότητα. Χωριάτικη. Θα τη λέγαμε πάλι λίγο διασκευασμένη. Ντοματούλα, αυτά σταθερά τα υλικά, η φετούλα από πάνω. Παξιμάδι μέσα, λίγο ξύδι και ένα αρωματικό χιντ από τη λεβάντα. Το άλλο πιάτο τι είναι? Το άλλο το πιάτο πατατοσαλάτα από τη Λέρο. Λιαστή ντομάτα κάπαρη, σκουμπρί καπνιστό και ένα λουλουδάκι καπουτσίνο, το γνωστό, όλα βρόσιμα. Και βέβαια να πούμε ότι η Αμοργός πλέον έχει και την πύρα της, έτσι, Αμοργιανή. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησα πέρυσι και βέβαια δεν υπάρχει γεύμα να κλείσει χωρίς μια ψημένη ρακή. Έτσι, το παραδοσιακό λιγεράκι της Αμοργού. Συνταγή σχεδόν μυστική.
θα μετακινηθείτε όταν πατήσετε το πόδι σας στο νησί. Η Φανή είναι υπευθυνή γι' αυτό. Έχω οδηγήσει εδώ στο νησί ένα από τα καλύτερα της αυτοκίνητα και ένα από αυτά θα πάρετε κι εσείς όταν επισκεφτείτε το νησί. Πώς είναι η ζωή σου, παιδιά, δεν θα θέλω να μου πεις. Το χειμώνα το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι το χειμώνα δεν θα πρέπει να λειτουργεί και το γραφείο. Όχι, το καλό. Το χειμώνα εξυπηρετούμε πολύ λίγο κόσμο, κυρίως πολιτές που μπορεί να έρθουν για δουλειές. Ναι. Ωστόσο, το χειμώνα είναι κλειστά. Σα αρέσει πιο πολύ ο χειμώνα στο νησί ή το καλοκαίρι? Να γίνω λίγο γραφική. Ό,τι θέλεις. Μου αρέσει ο χειμώνα. Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε το καλοκαίρι. Ερχόμουν για διακοπές. Όπως και ο κόσμος πρέπει να έρχεται για να κάνει διακοπές στο νησί. Όταν πιάνεις δουλειά σεζόν, αναθεωρείς λίγο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσει και το καλοκαίρι. Ναι. Απλά έχουμε λιγότερο χρόνο για μας. Περπατώντας εδώ στα μικρά και γραφικά δρομάκια της Αμοργού, συναντήσαμε και την κυρία Μαρία. Τι είναι αυτό που σας αρέσει πολύ στο νησί σας? Ησυχία. Και γιατί, γιατί ξεχωρίζει η Αμοργός από τα άλλα νησιά? Μπορεί να είναι άγωνη γραμμή, αλλά είναι πολύ ωραίο νησί. Κάτι που του λείπει? Για τα παιδιά κυρίως πράγματα, δραστηριότητες για τα παιδιά. Φροντιστήρια υπάρχουν εδώ, στο νησί? Όχι, ένα. Δηλαδή ένα τα παιδιά πώς προετοιμάζονται για τις Πανελληνίες? Με τους καθηγητές. Μέσα στο σχολείο? Και έξω σχολικά. Εσείς με τι ασχολείστε εδώ στο νησί? Με παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα. Που ναι. Καλλιεργούνται εδώ στο νησί ή τα φέρνετε κάποια από αλλού? Κάποια ναι, αλλά φέρνουν και από αλλού. Ποια είναι αυτά που φτιάχνετε εδώ? Έχουμε τη φάβα, που είναι παραγωγή δική μας. Ναι. Πήγαινε και με πολύ κόπο. Που μας χόρεψαν σήμερα με θέα το απέραντο γαλάζιο της Αμοργού. Ξεκινώ με την Ελένη, η οποία είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Αμοργού, σωστά. Ο, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Ο Λάμπρος Χαμενίδης. Καλλιόπη. Άννα Μαρία. Ο Νίκος. Μάλιστα. Μας αρέσει ο χώρος, όπως έχετε καταλάβει. Μας αρέσουν τα γλέντια και το έχουμε και λίγο μέσα μας. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία, θέλουμε να μοιραζόμαστε με τους τουρίστες μας, με τους φιλοξενούμενους μας, με τους συγγενείς μας, την παράδοσή μας, τους χωρούς μας αμοριανούς, τη ζεστή μας φιλοξενία. Και έτσι και σήμερα ήταν μια αφορμή να μαζευτούμε πάλι. Είμαστε στην Κουμπάρα, να το πούμε. Το πάμε. Η Κουμπάρα ποια είναι εσύ? Η Κουμπάρα είναι απέναντι στα Θολάρια, είναι η Κουμπάρα μου από εδώ και αυτή με έφερε στο νησί και εξού και το όνομα του μαγαζιού. Και είπες να τις αφιερώσει την ονομασία του μαγαζιού. Μαγαζιού αφού με έφερε στην Αμοργό. Ωραία. Έχουμε σαλάτα αλμύρα, η οποία φυτρώνει εδώ στο νησί, κοντά στη θάλασσα, το οποίο είναι βραστό, από κάτω είναι με παξιμάδι, ξινομιτζήθρα, ντομάτα και αυγό. Μετά έχουμε τους παραδοσιακούς φαβοκεφτέδες με φάβα, μυρωδικά και φέτα. Λαχανικά σωτέ, τα οποία τα παίρνουμε από διάφορους κήπους εδώ στην Αμοργό. Μποστάνια, έτσι, βιολογικά. Μποστάνια, ναι, όλα βιολογικά. Με μία βινεγκρέτ, ελαιόλαδο και ρίγανη πάλι από το νησί. Τέλος έχουμε μία καπνιστή μπριζόλα για τους κρεατοφάγους, που η οποία είναι πιο ιδιαίτερη επειδή είναι καπνισμένη. Και το πιο ιδιαίτερο πιάτο του μαγαζιού είναι αυτό εδώ το κοτόπουλο με τη μαστίχα από τυχείο. Ήρθε η ώρα τώρα να σας παρουσιάσουμε τη συνταγή για τα μεθυσμένα αμοριανά. Η κυρία Ειρήνη, έλατε κυρία Ειρήνη μου, πλησιάστε εδώ στην κάμερα να σας βλέπουμε. Τέλεια. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Αιγιαλής και η κυρία Ειρήνη έχει αναλάβει να μας παρουσιάσει τη συνταγή από την αρχή μέχρι το τέλος.
Καλώς ήρθατε στην Αμοργό. Θα σας πω μια συνταγή, τα μεθυσμένα αμοργιανά, που έχουν σχέση με τις πίτες, τις ελληνικές και τις αμοργιανές εννοείται. Η δόση είναι ένα ποτήρι λάδι και ένα ποτήρι κρασί. Γι' αυτό και τη ζύμη αυτή τη λέμε μεθυσμένο. Κάνουμε τα μεθυσμένα αμοργιανά με ζυμάρι που έχει μέσα και κρασί. Έχουμε ένα ποτήρι κρασί λευκό, ένα ποτήρι λάδι. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι, οπωσδήποτε βάζουμε μέσα λίγο αλάτι. Θα χρειαστεί να βάλουμε baking powder γιατί θέλουμε να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Και για κάθε ποτήρι υγρό χρησιμοποιούμε ένα κουταλάκι baking powder. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν κολλά επειδή έχει μέσα το λάδι. Εσείς ασχολείστε και επαγγελματικά με τη ζαχαροπλαστική? Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Και τώρα, την περίοδο της πανδημίας, μου δόθηκε ευκαιρία να γράψω και ένα βιβλίο. Η Αμοργός μας. Και έτσι λοιπόν έχω εκεί πέρα συνταγές και ελληνικές γενικά και παραδοσιακές αμοργιανές που βασιζόταν στα τοπικά προϊόντα, όπως είπαμε. Και είναι γραμμένο στα αγγλικά βασικά για τους ξένους επισκέπτες. Να τα δώσουμε στο φούρνο και να περιμένουμε να δούμε τα έτοιμα. Ωραιότατα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε και εσείς δύο λόγια για τη ζωή σας στην Αμοργό. Πολύ ησυχία. Όποιος θέλει να μονάσει το χειμώνα έρχεται στην Αμοργό. Φίλες έχετε πάντως, γνώρισα ήδη μία. Τι έχετε ανάγκη και σας λείπει? Και εσύ Κατερίνα, μ' ακούσεις κάτι και θες να συμμετέχεις, πες μας. Είπαμε καταρχήν ο κόσμος για εμάς που έχουμε μαγαζιά. Σας λείπει ο κόσμος, ο τουρισμός. Το καλοκαίρι έχετε όμως. Εντάξει, 40 μέρες, καλά. Ναι. Δηλαδή. Δουλεύετε 40 μέρες και τον υπόλοιπο καιρό ζείτε για να εξυπηρετείτε... Κοπάναμε αέρα. Εδώ... Κοπανάτε αέρα, τους ντόπιους. Ναι. Δεν έχουμε λεωφορεία, δεν είχαμε. Δεν μπορεί να ανεβεί κάποιος πάνω στο χωριό αν δεν έχει δικό του μέσο. Και εγώ ανοίγω το μαγαζί το πρωί και είμαι μονάχα από το πρωί, αλλά όμως είμαι ανοιχτή. Και αυτοί θα μπορούσαν να έχουν 2-3 δρομολόγια κάθε μέρα. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα το γένιο, αλλά θα έχουν. Κάτι που σας αρέσει και θέλετε να το πείτε? Μας αρέσει καταρχήν που έχουμε παραμείνει ακόμη καθαρή. Γιατί τα άλλα νησιά έχουν χάσει το νησιό. Εμείς ακόμα κρατάμε. Και φαντάζομαι θα μείνουμε για αρκετό καιρό. Πάμε να σας γνωρίσω τώρα το ξενοδοχείο που μείναμε. Είναι το Αγνάντι και είχαμε μια τέλεια φιλοξενία από την κυρία Φωτεινή. Ελάτε να σας το γνωρίσω. Μας υποδέχτηκε με ψημένη ρακή, φανουρόπιτα και το παραδοσιακό παστέλι που σερβίρεται στις γιορτές του νησιού. Βρίσκεται μια ανάσα από το λιμάνι της Αιγιάλης και θα απολαύσετε και αυτή την υπέροχη θέα από τα μπαλκόνια.